Μια μέρα πέρασε ο Χριστό από τον Ιορδάνη ποταμό. Ο Άγιο Ιωάννη ο πρόδρομο και βαφτιστή βλέπει τον Ιησού και λέει στου μαθητέ του: Αυτό είναι ο κύριο που θα θυσιαστεί για το καλό του κόσμου, σαν να αρνάκι του Θεού. Τότε ο Ανδρέα πρώτο πλησιάζει τον Χριστό και γίνεται μαθητή. Αυτό είναι ο λόγο που πήρε ο Ανδρέα και το όνομα Πρωτόκλητο. Τον Άγιο Ανδρέα λοιπόν τιμά η Εκκλησία σήμερα και ιδιαίτερα η όμορφη πόλη των Πατρών. Ο Ανδρέα ένιωθε ευτυχισμένο που γνώρισε τον Χριστό. Αληθινή ευλογία ήταν η συνάντηση αυτή για τον απλό ψαρά. Και τούτο το μεγάλο το καλό δεν το κρατάει ο Ανδρέα μόνο για τον εαυτό του. Θέλει κι άλλον άνθρωπο να κάνει ευτυχισμένο. Χαρούμενο τρέχει και λέει στον Πέτρο τον αδερφό του. Βρήκαμε τον Χριστό που γράφουν τα παλιά και άγια βιβλία. Και παίρνει τον αδερφό του και τον παρουσιάζει στον Χριστό. Από τότε γίνεται και ο Πέτρος μαθητής και Απόστολος του Ιησού. Μετά την Πεντηγκοστή κήρυξε ο Ανδρέας το Χριστό στα πέρατα του κόσμου για να κάνει και άλλους να χαρούν μες την αγάπη του Θεού. Ύστερα από ταξίδια δύσκολα έφτασε ο Άγιος στην Πάτρα όπου κήρυξε με ζήλο το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν πίστευαν και βαφτίζονταν στο όνομα του Χριστού. Ο Ανδρέας τους έφερνε στο Χριστό και τους χάριζε ουράνια ευτυχία. Στο κήρυγμα του Ανδρέα πίστεψε μια γυναίκα επίσημη. Ήταν η Μαξιμίνα, γυναίκα του διοικητή της Πάτρας, του Αιγεάτη. Η Μαξιμίνα βαφτίστηκε στο όνομα του Χριστού και έγινε πιστή μαθήτρια του Ανδρέα. Τότε, τρελός από το κακό του, ο Αιγεάτης κλείνει τον Άγιο στη φυλακή. Μετά από λίγες μέρες, ο αποστολό καταδικάζεται σε θάνατο σταυρικό. Έτσι όπως ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό, σε όμοιο σταυρό που είχε το σχήμα Χ, σταυρώθηκε και ο Άγιος Ανδρέας. Τούτο το Άγιο Ξύλο έγινε η ωραία σκάλα που ανέβηκε ο Άγιος πάνω στον ουρανό. Από τη ζωή του Αγίου ας μάθουμε κι εμείς. Ποτέ να μην κρατάμε κάτι καλό που έχουμε για τον εαυτό μας μόνο, αλλά να μοιραζόμαστε κάθε μας καλό με όλους τους ανθρώπους, όπως έκανε ο Άγιος Ανδρέας.